Μετά από αρκετά χρόνια παραδίδονται μπάλες στα σχολεία, σκορπώντας χαρά σε μαθητές. Πρόκειται για μπάλες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ, με την αρχή να γίνεται στο 11ο Λύκειο και 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Περιφερειάρχη και ιδιαίτερα τον κύριο Πιτσούλη, γιατί τα σχολεία έχουν να πάρουν μπάλες από το 2008. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν γιατί η ηλικία αυτή είναι συνυφασμένη με την κίνηση, με το παιχνίδι, με την μπάλα. Το παιχνίδι είναι κάτι που λείπει από τα παιδιά. Μην ξεχνάμε ότι βγήκαν από μια μεγάλη δοκιμασία καραντίνας που τα είχε καθυλώσει μέσα. Οπότε λογικό είναι μια μπάλα να δίνει απεριόριστη χαρά στο οποιοδήποτε παιδί. Πρόκειται για μια δράση της Περιφέρειας Κρήτης που στοχεύει στην ενίσχυση του σχολικού αθλητισμού. Ο αθλητισμός είναι ζωή. Είναι βασικό συστατικό της καθημερινότητάς μας, της ζωής και της ανάπτυξης. Ως Περιφέρεια Κρήτης, εμείς επενδύουμε στον αθλητισμό και τι άλλο θα κάναμε από το να επενδύουμε στο σχολικό αθλητισμό και στα παιδιά. Γι' αυτό ξεκινήσαμε μια δράση, μοιράζοντας σε αυτή τη φάση περίπου 2.200 μπάλες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε λίγο καιρό άλλες τόσες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί ένα παιδί να κερδίσει όταν πάρει δραστηριότητα είναι κέρδος. Συνολικά θα παραδοθούν 4.220 μπάλες στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση απεινιδωτών σε αθλητικούς χώρους. Έχουμε ένα πρόγραμμα, το οποίο σε λίγες μέρες θα υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με την Ιατρική Σχολή, για την εκμάθηση της ΚΑΡΠΑ. Είναι το πρόγραμμα Ζωή. Πρόκειται για την προμήθεια απεινιδωτών και τοποθέτησή τους καταρχήν σε αθλητικούς χώρους όπου δεν υπάρχει και στα πολυσύχναστα σημεία της Κρήτης και εκπαίδευση καταρχήν των 1.500 γυμναστών.